χρόνο προσήλθαν εδώ και πράγματι αναφερόμενοι στις προοπτικές ανάπτυξης των σχέσεων, θα μου επιτρέψετε να θέσουμε αυτή την παρουσίαση υπόψη. Μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδος υπάρχουν προοπτικές και καλά θεμέλια. Έχουν αναφερθεί ήδη αρκούντος σε αυτό το θέμα. Οι ιστορικές ρίζες κοινές των λαών και των χωρών μας περιπλέκονται στα βάθη των αιώνων όσον αφορά τις δοξασίες μας, την ομολογία που συμμεριζόμαστε. Έχουμε λοιπόν μια ιστορική βάση που παρέχει προοπτικές για την ανάπτυξη. Πλην όμως θα πρέπει να αναλύσουμε εκείνη τη συγκυρία και εκείνες τις αλλαγές της αγοράς, οι οποίες ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα μεταβάλλονται ιδιαιτέρως με ταχύς ρυθμούς και επηρεάζουν και το περιεκτικό μέρος των σχέσεών μας. Επόμενη διαφάνεια. Εντάχει, αντιλαμβάνουμε λοιπόν ότι η Ρωσική Ένωση Τουριστικής Βιομηχανίας είναι ένας διακλαδικός τομέας, συμπεριλαμβάνει τους τουριστικούς επιχειρηματίες, τουριστικά γραφεία, διοικητικές περιφέρειες, από τον κύριο Τσεντεκίδη Αλέξανδρο, Γενικό Διευθυντή, Γενικό Εταίρο του φόρου μας. Είναι επίσης μέλος της Ρωσικής Ένωσης Τουριστικής Βιομηχανίας και εκφράζουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας. Πράγματι, το σύστημα αυτό των συντεταγμένων, το οποίο υφίσταται, και ό,τι λαμβάνει η χώρα το τουριστικό επιχείρημα τα τελευταία χρόνια, συνδέεται πρωτίστως με τις μεταβολές των οικονομικών όρων, με τις ισοτιμίες των νομισμάτων, με εκείνο το πληροφοριακό περιβάλλον το οποίο έχει διαμορφωθεί και χαρακτηρίζεται εν συνόλο τα τελευταία δύο και παραπάνω χρόνια από μεγάλη συρρήκνωση των ρευμάτων στην αλλοδαπή. Κατά 31% έχουμε μείωση το παρελθόν έτος σε διάφορους τομείς. Ευρωπαϊκούς είναι και πάνω από 50% η μείωση των τουριστικών ρευμάτων, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει μια καθίζηση στους ευρωπαϊκούς προορισμούς. Υπάρχει 25% μείωση στον εσωτερικό τουρισμό, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι ταξίδευσαν. Είναι 5 εκατομμύρια στην Κρυμαία, στο Κρασνοντάρ, 14 εκατομμύρια. Όσον αφορά τη σύνθεση του τουριστικού επιχειρήν και των τουριστικών πρακτόρων που εργάζονται στην εσωτερική αγορά, έχουμε 2 φορές μείωση των επιχειρηματιών που ασχολούνται. Έχουμε 30% μείωση των πρακτορείων. Θα αναφερθεί και ο Αλεξάνδρος Σαβόλιν. Έχουμε μείωση των τουριστικών πρακτόρων, αλλά έχουν μειωθεί και οι διακινδυνεύσεις, γεγονός το οποίο μαρτυρά την ποσοτική μείωση αλλά ποιοτική βελτίωση όσον αφορά τις ροές. Το 2014 ήταν κρίσιμο έτος, τότε είχαμε πάνω από 1 εκατομμύριο, αλλά από αυτό το έτος είχαμε μια πτώση, μια πτωτική τάση. Κατά το παρελθόν έτος η Ρωσική Στατιστική Υπηρεσία μας δίνει μικρό διάστημα, αλλά βλέπουμε πτώση. Είχαμε λιγότερο από 1 εκατομμύριο στην Ελλάδα κατά το παρελθόν έτος. Αυτό λοιπόν είναι ένα όριο το οποίο θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ως όριο προς επίτευξη. Υπάρχουν βάσεις για αισιοδοξία φυσικά, δεδομένου ότι ήδη το 16, το έτος 16, αναμένεται αύξηση και υπάρχει ήδη αύξηση των κρατήσεων και των πωλήσεων από 10 μέχρι 40%. Αυτό αφορά τη ζήτηση. Στην πραγματικότητα, σήμερα, οι πωλήσεις δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι, καθήλοι αρμοδιότεροι στο επιχειρήν, θα αναφερθούν για τα συστημικά αίτια. Αναφέρθηκαν και στο πρόβλημα χορηγήσεων, αδειών, εισόδου, θεωρήσεων. Υπάρχει ένα σύμπλεγμα παραγόντων. Η Ελλάδα για εμάς είναι μια χώρα που έχει διαθέτει ένα μοναδικό δυναμικό. Αν συγκρίνουμε το δυναμικό της Ελλάδος και την ζήτηση που υπάρχει, η απόλυτη
πλειονότητα των Ρώσων πολιτών θα επιθυμούσαν τουλάχιστον μια φορά και δύο φορές να βρεθούν στη θάλασσα. Αυτό ήταν πριν δύο εβδομάδες, τώρα είναι 7-8 ημέρες. Υπάρχει μια συρρήκνωση της περίοδου και της συχνότητας των επισκέψεων. Παρ' όλα αυτά όμως η επιθυμία υπάρχει. Η επιλογή είναι συρρυκνωμένη είτε ευξενός πόντος είτε Μεσόγειος θάλασσα. Διότι οι μακρύτεροι προορισμοί είναι ακριβότεροι. Ως εκ τούτου η Ελλάς, έχοντας ένα τέτοιο δυναμικό, είναι ακραίως μια χώρα που παρουσιάζει τεράστιες προοπτικές. Υπάρχει πολιτισμικός γνωστικός τομέας, περίπου το 20% των Ρώσων θέλουν να συνδυάζουν την αναψυχή με πρόγραμμα εκδρομών, προσκυνηματικό τουρισμό. Ως εκ τούτου είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε μια σφαιρική, συνθετική αντίληψη περί τουρισμού που να περιλαμβάνει αναψυχή, επιχειρηματική δραστηριότητα, αθλητισμό, πολιτιστική δραστηριότητα. Εάν λοιπόν συγκρίνουμε το δυναμικό, το διαθέσιμο και τη συζήτηση, φυσικά υπάρχουν πολλά θετικά και έχει ιδιαίτερη σημασία να διαμορφώσουμε αντίστοιχα το τουριστικό προϊόν που παρέχεται. Άλλοι παράγοντες ανάπτυξης των τουριστικών ρευμάτων είναι η φιλική πολιτική παραχώρησης θεωρήσεων. Ευχαριστούμε πολύ τον Υπουργό, τον κύριο Ξηδάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στο πλέγμα εκείνων μέτρων στα νέα κέντρα χορηγήσεων θεωρήσεων. Γνωρίζουμε ότι εργαζόταν το προξενείο δύο βάρδιες. Είναι γεγονός όμως ότι δόθηκαν παρήχοντο θεωρήσεις και με μερικές ώρες διαφορά. Κάπου χρειάστηκε και με μοτοσυκλέτες να δίνουν τα έγγραφα στο αεροδρόμιο. Πολλοί ανέβαλαν το αξί τους για τέτοιες δυσκολίες, γεγονός το οποίο απογοήτευσε πολλούς και θα αποκλείσουν αυτόν τον προορισμό. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά αυτή την κατεύθυνση, το τι μέτρα λαμβάνονται στην Ελλάδα. Η Ελλάς ήταν ανέκαθεν η πλέον φιλελεύθερη για τη χορήγηση θεωρήσεων αδειών εισόδου. Πολλοί θέλουν πολλαπλές θεωρήσεις, ετήσιες, τριετής και στη συνέχεια να πάνε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στη διάρκεια 48 ωρών έπαιρνα παλαιότερα, τώρα είναι, φτάνει και τις 10 ημέρες. Θα χρειάζεται λοιπόν να έχουμε ως κλειδί προς επιτυχία τον συνδυασμό των τουριστικών ρευμάτων. Χρειάζονται συμπληρωματικοί πόροι, δεν χρειάζεται να είναι 100 άνθρωποι στη σειρά να περιμένουν. Πρέπει όμως τον Απρίλιο ή Μάιο. Πρέπει φυσικά να υπάρχουν πολλαπλές βίζες και επίσης να υπάρχει παράταση των προθεσμιών, ετήσιες, τριετής. Φυσικά όλοι όσοι συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία βλέπουμε ότι υπάρχει η ζώνη του Σέγγεν που κάνει χρήση ενιαίων κανονισμών. Θα πρέπει να δούμε και διάφορες πρακτικές. Υπάρχει πρακτική ηλεκτρονικής χορήγησης βίζας. Η Βουλγαρία παρέχει δωρεάν βίζες στα παιδιά. Η Κύπρος online παρέχει βίζα. Η Ισπάνια για πολλαπλές και μακροχρονίες. Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες ευέλικτης συμπεριφοράς σε αυτά τα θέματα. Γυρίζω πίσω. Ποιότητα αδιαφυσβήτητα υπάρχει. Το θέμα είναι και οι τιμές. Υπάρχουν πολυτελή πακέτα τουρισμού, τα οποία είναι ενδιαφέροντα φυσικά. Ωστόσο, εμείς αναφερόμαστε σε ορισμένο βαθμό για ζήτηση μαζικής κατεύθυνσης, ιδιαίτερα για αυτούς που πήγαιναν στην Τουρκία και την Αίγυπτο. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Νομίζω ότι διάφορες εκπτώσεις, διάφορες δυνατότητες εκ προημίου να κλείσουν θέσεις, εκπτώσεις για παιδιά. Το 52% των Ρώσων έρχονται με τα παιδιά τους. Και γιατί αγαπάμε τα παιδιά και διότι είναι συμφέρουσα λύση. Δεν μπορεί να στέλνεις χωριστά τα παιδιά και να πηγαίνεις μετά. Γι' αυτό λοιπόν χαιρετίζουμε όλες τις δυνατότητες που παρέχονται για τα παιδιά. Φυσικά συγκοινωνιακή πρόσβαση είναι βασική συνιστόσα. Υπάρχει η πρακτική της επιδότησης των αερομεταφορών. Χρειάζεται μια ευέλικτη πολιτική για τις
αεροπορικές εταιρείες, χρειάζεται μια πολιτική που να παρακολουθεί όλη την τροφοδοτική αλυσίδα, logistics των εταιριών, χρειάζονται περιφερειακά προγράμματα. Αναφέρονται οι περιφέρειες στα δικά τους προϊόντα, τα ιδιότυπα περιφερειακά. Υπάρχουν όμως και περιφέρειες προελεύσεως. Δυστυχώς έχουν περικοπεί τα προγράμματα που απευθύνονται στις περιφέρειες, που συνδέεται όλο αυτό με γνωστούς παράγοντες. Οι προοπτικές ανάπτυξης δεν αφορούν μόνο τη Μόσχα και την Πετρούπολη. Είναι φυσικά και οι περιφέρειες της Ρωσίας, οι οποίες έχουν μεγάλο δυναμικό. Οι διασυνοριακές, διαπεριφερειακές εκδοχές τουριστικών προϊόντων με διάφορα είδη τουρισμού. Ο καταναλωτής βελτιστοποιεί τα έξοδά του. Νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα και σε εμάς και στους Έλληνες συναδέλφους να διασφαλίσουμε αυτή τη ζήτηση. Φυσικά χρειάζεται και ενεργητική προώθηση. Μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα κατέχει πλέον μια δεσπόζουσα θέση στην προώθηση των θέσεών της στη ρωσική αγορά. Αυτό είναι εμφανές. Απολύτως εμφανές. Και αυτό το φόρουμ το σημερινό είναι μαρτυρία αυτού του γεγονότος. Φρονούμε λοιπόν ότι για συγκεκριμένους στοχευμένους τομείς, μερίδια της αγοράς του τουριστικού προϊόντος, θα πρέπει να εξεταστούν οι δυνατότητες αναπεριφέρεια και σε όλη την ποικιλομορφία. Εταιρική σχέση, ενίσχυση των δεσμών είναι η βάση επί της οποίας είναι εφικτό να αναμένουμε το έτος αυτό να είναι επιτυχές στις ελληνορωσικές τουριστικές σχέσεις, να υπάρχει ανταλλαξιμότητα, να υπάρχει δυνατότητα να συμβεί αυτό. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε στα απλώς τις δυνατότητες, αλλά δούμε και την πρακτική εφαρμογή αυτών των δυνατοτήτων. Οι συνάδελφοί μου θα αναφερθούν για το ρωσικό τουριστικό δυναμικό. Γνωρίζουμε ότι για εμάς είναι προφανώς προορισμός η Ελλάδα, αλλά και η αλλαγή της ισοτιμίας των νομισμάτων εκτός των αρνητικών πτυχών έχει για κάποιους και θετικά αποτελέσματα και στη Ρωσία σήμερα. Έχουμε πρώτη φορά 13% αύξηση των τουριστών που προσέρχονται στη Ρωσία. Πρώτη θέση καταλαμβάνει η Κίνα, δεύτερη η Γερμανία, από Ισπανία, από Ιράν, από Ινδία, από Βιετνάμ. Φυσικά υπάρχει οικονομική κρίση, αλλά υπάρχει και μια παρρύθμιση εκδηλώσεων και γεγονότων στη Ρωσία που θα μπορούσαν να παρουσιάζουν ενδιαφέρον και τον Έλληνα καταναλωτή τουρίστα. Είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2014, οι υποδομές οι Ολυμπιακές έχουν παραμείνει στο Σότσι. Το Μάιο τελή Απριλίου έχουμε αγώνες Φόρμουλα 1, εξαιρετικά σημαντική διοργάνωση. Υπάρχουν οι αθλητικές συναντήσεις των πανεπιστημίων. Στο Καζάν είναι η τρίτη πρωτεύουσα που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Όσες προτάσεις μπορεί να παρέχει και ως προς το δυναμικό και ως προς την εφοδιαστική αλυσίδα που παρέχει. Το 18 είναι το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα, παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Ποιος Έλληνας δεν αγαπά το ποδόσφαιρο? 11 πόλεις εμπλέκονται. Πρακτικά υπάρχει δυνατότητα χωρίς άδεια, χωρίς θεώρηση ή με απλουστευμένη διαδικασία δωρεάν πρόσβαση στους χώρους, δηλαδή συγκοινωνία για αυτούς που έχουν εισιτήρια για αυτούς τους αγώνες. Είναι δωρεάν η μετακίνηση τους προς τους αγωνιστικούς χώρους και από αυτούς. Νομίζω ότι εδώ το δυναμικό της Ρωσίας δεν έχει εξαντληθεί, όπως και της Ελλάδος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Προσπάθησα να τα συνδυάσω όλα αυτά εντάχει και στο εξής είμαστε ανοιχτοί για οποιαδήποτε πληροφορία. Ευχαριστώ και πάλι. Τουρίστες κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους. Η ασφάλεια των τουριστών στη διάρκεια των διακοπών τους είναι ένα πρόβλημα νούμερο ένα και για το κράτος και για την επιχειρηματικότητα. Φυσικά, το σύστημα ασφαλής είναι πολύπλευρο. Για την επίλυση κάποιων προβλημάτων, το ρωσικό κράτος μαζί με την επιχειρηματική κοινότητα δημιούργησαν με έναν σύνδεσμο με την ονομασία τουριστική βοήθεια. Διευθυντής αυτού
αυτού του συνδέσμου είμαι εγώ για σήμερα. Ο κάθε τουριστικός πράκτορας που σήμερα στη Ρωσία θα ενδιαφέρει να ασχοληθεί με τον τουρισμό στο εξωτερικό είναι υποχρεωμένος να είναι μέλος του συνδέσμου μας. Όπως είπε και ο Γιούρι Μπαρζίκιν, σήμερα έχουμε 632 τουριστικούς πράκτορες. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρατήρηση είναι ο κύριος Αλέξ Σαφώνοφ, ο επικεφαλής του Ρος Τουρίσμ. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για δύο προβλήματα, τα οποία επιλύουν εμείς από κοινού με το Ομοσπονδιακή Υπηρεσία του Τουρισμού. Είναι η επιστροφή των τουριστών στην πατρίδα σε περίπτωση αν ο τουριστικός πράκτορας αδυνατεί να εκτελεί τις υποχρεώσεις τους και η προστασία των Ρώσων τουριστών στο εξωτερικό όταν παραβιάζονται τα δικαιώματά τους. Η Ρωσία είναι υπέροχη αρχαία χώρα. Εδώ υπάρχει πολλά πράγματα που μπορεί να δει κανείς, μπορεί κάποιος να ξεκουραστεί. Εδώ η Ελλάδα ανήκει, όπως έχουμε πει ήδη, στους τρεις πιο δημοφιλείς προορισμούς για τους Ρώσους. Και όπως βλέπουμε τελευταία, το ενδιαφέρον για αυτό το προορισμό έχει αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό. Και θα πρέπει να κάνουμε όλα ώστε να μην επανερευτεί η κατάσταση το 2014. Περισσότεροι από εσάς θυμούνται ότι το καλοκαίρι, εκείνο το έτος, μερικοί Ρώσοι πράκτορες χρεοκόπησαν. Και εμείς ο σύνδεσμος αναγκαστήκαμε να μεταφέρουμε τους τουρίστες στο πατρίδα. Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας εμείς είδαμε ότι κάποιες ελληνικές εταιρείες, ξενοδοχείες άρχισαν να διώχνουν τους τουρίστες από τα ξενοδοχεία στον δρόμο, μεταξύ των οποίων ήταν και παιδιά. Κατά την άποψή μου αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι απαράδεκτο οι τουρίστες να είναι όμοιροι δύο επιχειρηματιών. Ο τουρίστας δεν μπορεί να είναι αντικείμενο εξαναγκασμού. Και όταν εμείς δηλώσαμε το ενδιαφέρον για να επιστραφούν οι τουρίστες στην πατρίδα, ζητήσαμε δηλαδή καταλόγους με τα ονόματα, δεν πήραμε καμία απάντηση. Φυσικά είναι καλύτερα να μην επιτραπούν αυτές οι καταστάσεις. Εμείς λοιπόν είμαστε έτοιμοι για συνεργασία πάνω σε αυτό το θέμα. Και από τη στιγμή που δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση, θα πρέπει να καταβάλουμε όλη μας προσπάθεια ώστε να βγούμε αυτή την κατάσταση. Η Ρωσία ενδιαφέρεται να επιστρέψουν το ταχύτερο δυνατόν οι τουρίστες στην πατρίδα. Μόνο έτσι μπορούμε να μειώσουμε τις δαπάνες, τα προβλήματα που μπορούν να προκληθούν και το σημαντικότερο να αποφύγουμε την αρνητική στάση των τουριστών απέναντι στη χώρα στην οποία πήγαν για διακοπές. Προτείνω λοιπόν, αλλοιώνοντας αυτά τα γεγονότα, να επεξεργαστούμε από κοινού μια τεχνολογία δράσεων σε παρόμοιες καταστάσεις και επίσης θα πρέπει να δημιουργήσουμε σχέση μεταξύ του συνδέσμου τουριστική βοήθεια και τους επιχειρηματίες στον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα, έτσι ώστε να αποφύγουμε παρόμοιες καταστάσεις. Άλλο ένα θέμα. Η προστασία των δικαιωμάτων των Ρώσων τουριστών σε κάποιες τραγικές, θα λέγα, περιπτώσεις. Μερικές φορές προκαλούνται κάποια γεγονότα στη διάρκεια της παραμονής των Ρώσων τουριστών στην Ελλάδα. Όταν γίνονται κάποια γεγονότα, τραγικά γεγονότα, πολλές φορές προκαλούνται αυτά τα γεγονότα όχι επειδή φταίει ο Ρώσος τουρίστας. Βλέπουμε ότι ο εταίρος μας στην Ελλάδα δεν δείχνει καμία διάθεση να επιλύσει αυτά τα προβλήματα. Δυστυχώς αυτή την περίπτωση, αυτή η κατάσταση δημιουργεί πολύ μεγάλη αρνητική στάση απέναντι στην χώρα υποδοχής και δημιουργούν προβλήματα ανάμεσα στις και δημιουργείται μια αρνητική στάση απέναντι στον ξενοδόχο, μια και ο ξενοδόχος δεν δείχνει καμία διάθεση να επιλύσει τα προβλήματα προκαλούνται. Και εμείς προτείνουμε να δουλεύουμε από κοινού με την ελληνική πλευρά και να επιλύουμε παρόμοιες καταστάσεις. Όπως έχουμε πει ήδη, η Ελλάδα είναι από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες κατευθύνσεις για τον Ρώσο τουρίστα. Εγώ έχω πολλούς φίλους εδώ και εγώ αγαπάω, όπως οι περισσότεροι Ρώσοι, να έρχομαι στη χώρα σας. Το στόχος μας είναι και δικό σας και δικό μας είναι όταν φεύγει ο Ρώσος τουρίστας από την Ελλάδα, στην καρδιά του να παραμένουν μόνο συναισθήματα χαράς, ευγνωμοσύνης και επιθυμία να επιστρέψει στη χώρα σας για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Ρωσιάνια. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι.
Σας χαιρετίζω σε αυτό το υπέροχο φόρουμ. Θα ήθελα τώρα στην αρχή της ομιλίας μου θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία του Τουρισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης της Ελλάδας για την διοργάνωση αυτού του φόρουμ. Εγώ ελπίζω ότι παρόμοιες εκδηλώσεις που όπως αυτό που πραγματοποιείται για πρώτη φορά θα γίνει παράδοση και είμαι σίγουρος ότι αυτές οι εκδηλώσεις είναι μοναδική δυνατότητα που δίνεται στους επικεφαλείς των δύο χωρών και στους εκπροσώπους των επιχειρήσεων να συζητήσουν θέματα που έχουν σχέση με την να συζητήσουν πραγματικά προβλήματα στο θέμα του τουρισμού. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε ότι η Ελλάδα είναι σχεδόν ο πιο παλιός φίλος της Ρωσίας. Εδώ και 1000 χρόνια έχουμε πολύ πρόσφατη συνεργασία και στο τομέα του πολιτισμού και της πολιτικής. Σε ό,τι αφορά την αντοχή των σχέσεών μας, δεν νομίζω να αμφιβάλλει κανείς. Νομίζω ότι δεν αξίζει να συμβάλλουμε για την σταθερότητα αυτών των σχέσεων και η βάση αυτών των σχέσεων είναι η ορθόδοξη πίστη μας. Οι δύο λαοί μας συνδέονται όχι απλά με αδελφικές σχέσεις, αλλά συνδέονται και με πνευματική, βαθιά πνευματική σχέση. Και και σε όλα αυτά, μάλλον και για όλα αυτά που προανέφερα, ο Ρώσος που βρίσκεται στην Ελλάδα δεν νιώθει επισκέπτης, νιώθει άνθρωπος ο οποίος ήρθε στα αδέλφια του, στους άνθρωπους που ήρθε στους συγγενείς του. Πράγματι για τους Ρώσους εδώ υπάρχουν εξαιρετικές συνθήκες σε όλα τα επίπεδα, απολύτως σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα από την πλευρά των εκπροσώπων της τουριστικής επιχειρηματικής κοινότητας. Οι Ρώσοι νιώθαν εδώ πάρα πολύ άνετα και όμορφα, επειδή τα τελευταία χρόνια υπάρχει απαγόρευση για επίσκεψη σε κάποιες χώρες των Ρώσων τουριστών. Δείχνει λογικό ότι οι Ρώσοι τουρίστες επιλέγουν άλλες χώρες. Σε ό,τι αφορά το εξωτερικό τουρισμό και ειδικά τον ευρωπαϊκό τουρισμό, τον τουρισμό σε ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα αποτελεί το νούμερο ένα προορισμό. Οι προτάσεις που μπορούν να προσφέρουν ξεκούραση αλλά και υπηρεσίες και τιμές εδώ γίνει η Ελλάδα στην πρώτη θέση. Και όπως είπα, στις σημερινές συνθήκες η αξία της Ελλάδας, η ελκυστικότητα της Ελλάδας είναι μοναδική. Γιατί σήμερα η Ελλάδα είναι ικανή να προτείνει στους Ρώσους διακοπές διαφόρων κατηγοριών και διαφόρων τιμολογικών πολιτικών. Γίνονται πολύ μεγάλη ανάπτυξη στις διμήρυες τουριστικές μας σχέσεις. Αλλά τίθεται ένα ερώτημα. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει, να γίνει για τους Ρώσους ακόμα πιο ελκυστική? Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς γι' αυτό, εμείς που βρισκόμαστε εδώ, εκπρόσωποι των τουριστικής βιομηχανίας δύο χωρών και εκπρόσωποι των αρχών μας? Για να μπορούμε να ενισχύσουμε την ελκυστικότητα της Ελλάδας, χρειάζεται μια καμπάνια, μια εκστρατεία για την τουριστική προώθηση της Ελλάδας. Αυτή η εκστρατεία θα μπορούσε να βοηθήσει στην αύξηση του αριθμού των Ρώσων, των τουριστών. Δηλαδή η διαφήμιση σε διάφορα ΜΜΕ θα παίξει αρκετά σημαντικό ρόλο. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η διαφήμιση σε επαγγελματικές εκδόσεις, τουριστικές εκδόσεις που προορίζονται για το κοινό που συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό. Σειρά παραγόντων πάνω στους οποίους δουλέψαμε και εμείς οι πρόσωποι τουριστικοί σε βιομηχανίες και αρχές των χωρών μας, έχουμε δουλέψει στοχευμένα και τώρα μια σειρά από αυτά
αυτών των εκδηλώσεων δείχνουν την αποτελεσματικότητά τους και όπως έλεγα σήμερα πολλές φορές, αυτό μας δίνει την δυνατότητα να προσελκύσουμε στην Ελλάδα όλο και περισσότερους τουρίστες από τη Ρωσία στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στη Ρωσία. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη γνωμοσύνη μου στους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού της Ελλάδας, ειδικότερα στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμός, το που εκπροσωπείται από τον κύριο Κρυφοδόπουλο και από τον κύριο Ευσταθίου, το παράρτημα του ΕΟΤ στη Μόσχα, γιατί χάρη στις τιτάνιες προσπάθειές τους, παρά τις πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες στις οποίες βιώνει τώρα η Ρωσία, έχουμε ένα σταθερό τρέντ που ενισχύει τον αριθμό των τουριστών από τη Ρωσία και από την Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες για να κάνουν την Ελλάδα πιο ελκυστική. Είναι αρκετές αυτές οι προσπάθειες? Νομίζω όχι. Και λαμβάνοντας την ευκαιρία που μου δίδεται να μιλήσω σε αυτό το φόρουμ, θα ήθελα να απευθυνθώ στους εκπροσώπους του Υπουργείου Τουρισμού της Ελλάδας με παράκληση, όσο είναι δυνατόν, να αυξήσουν τον προϋπολογισμό των διαφημίσεων της Ελλάδας στη Ρωσία. Καταλαβαίνουμε ότι οι δυσκολίες είναι πολλές, αλλά ξέρουμε όλοι ότι το δυναμικό αυτό το τουριστικό τομέα είναι τεράστιο και δεν θέλω να μιλήσω για συγκεκριμένους αριθμούς, αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω όσο είναι δυνατόν να ενισχυθεί αυτός ο προϋπολογισμός και να φτάσει στο προϋπολογισμό που γίνεται από την Ελλάδα στην Γερμανία. Αυτό, είμαι σίγουρος ότι αυτό θα μας βοηθήσει να κάνουμε πιο δημοφιλή την Ελλάδα στους Ρώσους τουρίστες. Οι Έλληνες συναδελφοί μας είπαν ότι η Ελλάδα είναι ικανή να μας προσφέρει μοναδικές δυνατότητες, μοναδικές ευκαιρίες, μοναδικές συνθήκες για Ρώσους διακοπές. Εγώ τώρα μιλάω τώρα ως εκπρόσωπος της ελληνικής πλευράς, της εταιρείας Muzinidi Travel, για το οποίο δεν παίρνουμε λεφτά. Όλα αυτά μας προτείνονται. Μας προτείνονται σαν ένα πακέτο. Είμαστε σύμφωνοι, αλλά για να μπορούν να το ξέρουν οι Ρώσοι και να μπορούν να το ξέρουν και περισσότεροι Ρώσοι, αυτό πρέπει να διαφημιστεί. Θα πρέπει να διαφημιστεί σε διάφορα επίπεδα, όχι μόνο στη Ρωσία και όχι μόνο στη Μόσχα, όχι μόνο στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη, αλλά και στην περιφέρεια της Ρωσίας. Η Ρωσία είναι τεράστια χώρα. Από τον Ελληνικό ωκεανό μέχρι την Ανατολή. Νομίζω ότι αυτή η διαφήμιση απαιτεί την αύξηση του προϋπολογισμού για τις τουριστικές διαφημίσεις. Η Ελλάδα είναι μοναδικός προϋπολογισμός. Έχουν πει πάρα πολλοί συναδελφοί μου γι' αυτό. Εξαιρετικός πολιτισμός, αρχαιολογικά αξιοθέατα, ιατρικός τουρισμός, ορθοδοξία, ακίνητα, ο τουρισμός των ακινήτων. Όλα αυτά κάνουν την χώρα πολύ ελκυστική στη ρωσική αγορά. Και αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα δεν έχει μόνο εξαιρετικές συνθήκες για μπάνιο στις ωραίες περαλίες, αλλά προσφέρει και άλλες δυνατότητες. Σήμερα τώρα θα ήθελα να μιλήσω όχι μόνο ως το operator του Muzinidi Travel, αλλά να μιλήσω εκ μέρους όλου του holding του Muzinidi. Εμείς δουλεύουμε σε αυτήν την αγορά εδώ και 20 χρόνια. Μετά από 20 χρόνια από το άνοιγμα του τουριστικού γραφείου του Muzinidi Travel, σήμερα έχουμε δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο holding, το οποίο καταλαμβάνει όλα τα τουριστικά, όλους τους τομείς της τουριστικής επιχειρηματικότητας. Και σήμερα κάνουμε αυτά που έλεγαν πριν από λίγο οι διάφοροι ομιλητές. Εμείς δείχνουμε την Ελλάδα πολύ πλευρά και όχι μόνο την Ελλάδα της παραλίας. Γι' αυτό θα ήθελα να παριθμίσω εδώ τα παραρτήματα του holding μας. Φυσικά μιλάμε για
Φυσικά, από τη στιγμή της δημιουργίας μέχρι τώρα, το tour operator παραμένει και μέχρι τώρα η Muzinidis Travel, η ελληνική εταιρεία Ellenair στα αεροπλάνα Ellenair, ήρθε και η ελληνική και η ρωσική αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, είναι η εταιρεία Velikadom, είναι η εταιρεία για την εταιρεία Active Minds, μια εταιρεία που προσφέρει όλες τις υπηρεσίες σε ό,τι αφορά τον κεντρικό τουρισμό. Είναι ενημερωτικά project τα οποία δείχνουν την πολύπλευρη Ελλάδα στο maximum αριθμό των Ρώσων. Κάποια πορτάλ Greco-Mania, Greek First, είναι εταιρεία μεταφορική που προτείνει τις υπηρεσίες για exclusive τουρισμό. Είναι εταιρεία που διοικεί ξενοδοχεία υψηλού επίπεδου στην Ελλάδα, είναι παιδικές διακοπές κτλ. Όλες αυτές οι εταιρείες μας επιτρέπουν να δημιουργούμε και να προτείνουμε στους όσους τουρίστες μοναδικά προγράμματα. Εξαιρετικά ποιοτικές υπηρεσίες. Χάρη στην αλληλεπίδραση όλων των τομέων του holding, και με όλα αυτά ασχολείται το Holding Muzinidis Group. Και αυτό είναι που μας διαφοροποιεί από άλλους, ότι σε όλα τα στάδια των διακοπών, το ταξιδιού του Ρώσου τουρίστα στην Ελλάδα, εμείς δουλεύουμε μόνιμος χωρίς να προσελκύουμε τρίτο άτομα. Γι' αυτό και οι εκπρόσωποι μας που βρίσκονται εδώ γνωρίζουν ότι όταν εμφανίζονται κάποια προβλήματα θα πρέπει να επιβληθούν σε ένα σημείο στην εταιρεία μου Ζενίδη και όλα τα προβλήματα θα επιλυθούν ταχύτατα. Και μετά από 20 χρόνια μπορούμε να πούμε ότι κάθε τμήμα αυτού του holding, κάθε μία από αυτές τις εταιρείες αποτέλεσαν ένα επιτυχημένο business project. Το στόχο που θέτουμε εμείς, ένα από το πιο σημαντικό στόχο, είναι να κάνουμε την Ελλάδα προσβάσιμη. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη τιμή, αλλά να είναι προσβάσιμη στο μεγαλύτερο αριθμό των Ρώσων. Προσβάσιμα γίνονται όλα τα σημεία της Ελλάδας, σημεία παραθερισμού της Ελλάδας. Αυτό το πετυχαίνουμε χάρη στην αλληλεπίδραση, αλληλεσυνεργασία όλων των παρατημάτων του holding μας, χάρη στην καλή συνεργασία μας με τους Έλληνες ξενοδόχους. Αλλά η προσβασιμότητα της Ελλάδας, όπως είχαν πει εκπρόσωποι και της ελληνικής και της ρωσικής πλευράς, η προσβασιμότητα της Ελλάδας εξαρτάται και από ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, από ένα σημαντικό σημείο, εξαρτάται από τις βίζες. Γιατί είναι γεγονός ότι εμείς συνέχεια στη διάρκεια της ζωής μας, συνέχεια λέμε στους Ρώσους ότι οι Ρώσοι μπορούν να πάρουν πολύ γρήγορα να πάρουν βίζα. Αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα που να επιβεβαιώνει αυτές τις δηλώσεις μας και εμείς ελπίζουμε ότι καλές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί, ότι η κατάσταση αυτή θα αλλάξει προς το καλύτερο. Τι μπορούμε να κάνουμε χωρίς να δαπανίσουμε, τι μπορεί να γίνει χωρίς να δαπανηθούν πολλά χρήματα? Να μειωθεί το διάστημα έκδοσης βίζας. Και όπως έχουν δηλώσει και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, και έχουν δηλώσει επίσης και ρωσικές αρχές, έχουν δηλώσει λοιπόν ότι η ελληνική βίζα θα εκδίδεται μέσα στις 48 ώρες. Λοιπόν, απευθύνουν τώρα στην ελληνική πλευρά. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε αυτό να το πετύχουμε στην πραγματικότητα. Αυτό μπορεί να γίνει χωρίς ιδιαίτερη δαπάνη. Και άλλος ένας σημαντικός παράγοντας είναι η αύξηση του ποσοστού της βίζας πολλαπλών εισόδων. Πράγματι, η Ελλάδα είναι μέλος της Συμφωνίας Σέγγεν.
και δεν είχε δυνατότητα να αναλάβει κάποιες μεμονωμένες δράσεις, αλλά κάποιες άλλες χώρες, παρόλο που είναι μέλη της συνθήκης Σέγγεν, καταφέρνουν να δίνουν μεγαλύτερο αριθμό βίζας πολλαπλών εισόδων. Νομίζω ότι και αυτές οι χώρες κινούνται στα πλαίσια της συμφωνίας Σέγγεν. Γι' αυτό θα ήθελα να καλέσω τις ελληνικές αρχές να κάνουν τα πάντα ώστε να δίδονται μεγαλύτερος αριθμός βίζες πολλαπλών εισόδων μεγαλύτερης διάρκειας. Δηλαδή μπορεί να δίδονται μουλτιβίζες για 2-3 χρόνια. Ας ξεχάσουμε τις βίζες για 3 μήνες ή για 6 μήνες, γιατί αυτό δεν είναι μουλτιβίζα. Αν μιλάμε για παραμονή του Ρώσου τουρίστες διάρκεια ενός, δηλαδή αν θέλουμε να προσελκύσουμε το Ρώσο τουρίσμα να επισκέπτεται την Ελλάδα στη διάρκεια ενός ολόκληρου έτους, τότε η μουλτιβίζα δεν βοηθάει. Αν ο Ρώσος τουρίστες έχει επισκεφτεί την Ελλάδα και θέλει να επισκεφτεί το καλοκαίρι και θέλει να επισκεφτεί την Ελλάδα το Δεκέμβρη, τότε δεν θα του φτάσει αυτή η εξάμηνη βίζα. Τι άλλο θα ήθελα να πω? Νομίζω ότι το σημερινό φόρουμ θα μπορούσε και νομίζω ότι θα αποτελέσει ένα καλό, μια καλή επαγγελματική πλατφόρμα όπου οι Έλληνες θα μοιραστούν πολλά πράγματα με τους Ρώσους επιχειρηματίες του τουρισμού. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που δέχεται εκατομμύρια τουρίστες από όλες τις χώρες. Η Ρωσία θα μπορούσε να πάρει μαθήματα από την Ελλάδα σε ό,τι αφορά την υποδοχή του μεγάλου αριθμού τουριστών. Νομίζω αυτά τα θέματα θα συζητηθούν στη διάρκεια του workshop και εμείς από την πλευρά μας ως Μουζινίδης Holding κάνουμε πολύ σημαντικό έργο. Γι' αυτό το λόγο στο συνεταιρία Μουζινίδη υπάρχει ένα παράρτημα in-tour που ασχολείται με την υποδοχή των ξένων τουριστών και κυρίως των Ελλήνων τουριστών. Στη διάρκεια των τελευταίων ετών η Μουζινίδης Golden Tour είναι η εταιρεία που δέχεται τους Έλληνες τουρίστες, που μεταφέρει Έλληνες τουρίστες στη Ρωσία. Οι Έλληνες ξέρουν πολλά για τη Ρωσία, αλλά και η Ρωσία είναι τόσο μεγάλη και απευθύνομαι εδώ στους Ρώσους συναδέλφους. Νομίζω και η Ρωσία θα πρέπει πιο δραστήρια να διαφημίζει την περιφέρειά της και έχετε πολύ μεγάλο δίκαιο σε αυτό, να διαφημίζει την περιφέρεια στους Έλληνες. Θα πρέπει και εδώ να ενισχυθεί ο προϋπολογισμός, να γίνονται εκθέσεις τουριστικές κτλ. Δύο λόγια θα ήθελα να πω για την ευρωπαϊκή αεροπορική μας εταιρεία Ελληνέρ. Πρόκειται για ελληνική αεροπορική εταιρεία. Εμείς στην εταιρεία θεωρούμε ότι οι διακοπές ξεκινάν από την ώρα που απογειώνεται το αεροπλάνο. Και από αυτό εξαρτάται και το πώς θα είναι οι διακοπές των τουριστών και στη συνέχεια. Γι' αυτό μιλώντας χθες με τους εκπροσώπους των Ρώσων τουριστικών εταιριών, άκουσα πολύ θετικά σχόλια για την εταιρεία μας, για την Ελληνέρ. Νομίζω ότι η εταιρεία Ελληνέρ θα αποτελέσει ένα σημαντικό εταίρο στο τομέα της συνεργασίας με τη Ρωσία, με την τουριστική συνεργασία με τη Ρωσία. Γιατρικός τουρισμός, αγροτουρισμός, οικοτουρισμός είναι πάρα πολύ σημαντικές κατευθύνσεις που γίνονται όλο και πιο δημοφιλή μεταξύ των Ρώσων τουριστών. Η Ελλάδα είναι ο τουρισμός. Η Ελλάδα έχει καταπληκτικές δυνατότητες. Καμία χώρα της Ευρώπης, εγώ ξέρετε, δεν μιλάω σε υπερθετικό βαθμό, αλλά θα μιλήσω σε υπερθετικό βαθμό σε ό,τι αφορά την ελληνική κουζίνα. Είναι εξαιρετική κουζίνα, εξαιρετικά τα ελληνικά κρασιά είναι εξαιρετικής ποιότητας. Πρέπει να τα δείξετε αυτά στους Ρώσους. Πρέπει να τους εκπαιδεύετε σε αυτό το τομέα και να τους δεν το διαφημίζετε αυτό. Σήμερα, φέτος γιορτάζεται η χιλιόχρονη παραμονή του Ρώσου μοναχισμού στον Άγιο Όρος.
Υπάρχει πολύ μεγάλη συμπάθεια από τους Ρώσους σε ό,τι αφορά τον θρησκευτικό τουρισμό. Υπάρχει τεράστιος αριθμός αγίων τόπων, υπάρχουν εικόνες σημαντικές και εμείς δουλεύουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Εδώ υπάρχουν και εκπρόσωπος της ελλαδίτικης εταιρείας. Χαίρομαι πολύ που βλέπω τον πατέρα Σπυριδόνα. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουμε πιο δημοφιλή αυτή την κατεύθυνση. Και τέλος, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να πω το εξής. Και η Ελλάδα και η Ρωσία έχουν τεράστια παραθρηστικά σημεία, έχουν τεράστιες δυνατότητες για υπέροχες τουριστικές διαδρομές, αλλά οι προσπάθειες που καταβάλλονται δεν είναι αρκετές. Εμείς, οι εκπρόσωποι των τουριστικής επιχειρηματικής κοινότητας, οι εκπρόσωποι των αρχών, θα πρέπει να κάνουν περισσότερα. Έχουμε δυνατότητες, έχουμε μοναδικές αδελφικές σχέσεις, έχουμε τα πάντα, έχουμε τη βάση. Είναι οι δύο λαοί που έχουν τις καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους. Χρειάζεται να γίνουν κάποιες οθήσεις από την πλευρά μας. Εγώ νομίζω ότι αυτό το φόρουμ θα θέσει κάποια βάση για να μπορεί να προωθήσουμε αυτό το τρέν των διμερών τουριστικών σχέσεων. Την περιοχή, οι κάτοικοι της περιφέρειας της Μόσχας αναμφίβολα είναι πολύ θυλομαθείς και δραστήριοι τουρίστες που τους αρέσει να επισκέπτονται την Ελλάδα, επειδή δεν πρόκειται μόνο για τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά για μια μοναδική πολιτιστική κληρονομιά. Έχουμε και εμείς πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Εγκύτητα με τη Μόσχα μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιούμε το δυναμικό της περιφέρειας της Μόσχα. 7 εκατομμύρια κάτοικοι είναι δραστήριοι τουρίστες, εκτός τούτου είναι και φιλόξενοι οικοδεσπότες που χαίρονται να βλέπουν επισκέπτες στη γη της περιφέρειας της Μόσχας. Τι μπορούμε να σας προσφέρουμε? Θέλω να σας μιλήσω για την περιφέρεια της Μόσχας που έχει έκταση των 46.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Πρόκειται για το 20% του τουριστικού δυναμικού της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Έχουμε αναπτυγμένη υποδομή, έχουμε μια μεγάλη ποικιλία των ειδών τουρισμού. Η γη μας είναι ένα θησαυρό φυλάκιο, είναι ένα ιδιόμορφο χρονικό της ιστορίας της Ρωσίας. Έχουμε πολλά αγροκτήματα, πολλά πολιτιστικά μνημεία, κάστρα, ιστορικές πόλεις. Έχουμε επιχειρήσεις λαϊκής τέχνης και πάρκα. Αναπτύσσουμε τον αγροτικό τουρισμό, τον προσκυνηματικό τουρισμό, τον τουρισμό δεξίας, δεν έχουμε θάλασσα. Ωστόσο, η περιφέρεια της Μόσχας μπορεί να σας προσφέρει όλα τα άλλα είδη τουρισμού. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων, το 20% του τουριστικού δυναμικού είναι πάρα πολύ. Στην περιφέρεια της Μόσχας έχουμε 6.000 πολιτιστικά μνημεία, 1.600 αρχαιολογικά, 1.500 ναούς και μοναστήρια. Η περιφέρεια της Μόσχας είναι το κέντρο της Ρωσικής Ορθοδοξίας. Έχουμε αγροκτήματα, μοναστήρια και ναούς. Η Λαύρα του Αγίου Στεργίου στη διάρκεια των αιώνων είναι ένα από τα μεγαλύτερα σεβάσματα της Ορθοδοξίας στη Ρωσία. Είναι το μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μέσα στα 600 χρόνια ο τομέας του τουρισμού έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Η πόλη Ίστρα διαμορφώθηκε σαν οικισμός γύρω από τη Μονή της Νέας Ιερουσαλήμ. Κατοικώνα και ομοίωση των μοναστηριών των Αγίων Τόπων. Στις 8
Μαΐου πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός της Μονής της Νέας Ιερουσαλήμ. Τώρα δεν πρόκειται απλώς για ένα μνημείο, αλλά για ένα προσκυνηματικό κέντρο. Στο Σβινίγοροτ υπάρχει η Μονή του Αγίου Σάβα, που βρίσκεται σε μια υψηλή όχθη του ποταμού Μόσχοβας. Αποτελούσε μια οχύρωση την εποχή της ύπαρξης του πριγκιπάτου της Μόσχας. Έχουμε 130 μουσεία, εκ των οποίων 83 είναι κρατικά. Πρόκειται για το Μουσείο Καλόμενσκα, για το Μουσείο του Ρωσικών Γλυκών κτλ. Πρόκειται επίσης για τα αγροκτήματα του Τσούτσεφ, του Τσαϊκόφσκι, του Λέρμαντοφ, του Μεντιλέευ, του Πούσκιν. Από το Δεκέμβριο του 2014 στα κρατικά μουσεία έχουν συσταθεί ενημερωτικά κέντρα που δίνουν στους τουρίστες πλήρες πληροφορίες για όλα τα μνημεία της περιφέρειας της Μόσχας. Έχουμε ήδη 17 τέτοια κέντρα και στο προσεχές μέλλον ο ρυθμός τους θα φτάσει στα 100. Υπάρχουν στο Δμήτροφ, στο Σέργιεφ Πασάτ, στο Κλίν. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παλιές πόλεις της περιφέρειας της Μόσχας που έχουν διατηρήσει τα παλιά Κρεμλίνα. Το Δμήτροφ, το Μαζάισκ, η Καλόμνα, το Βελοκαλάμσκ. Το Κρεμλίνο της Καλόμνα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα φρούρια της εποχής. Το Κρεμλίνο της Καλόμνας ήταν νικητής του διαγωνισμού Ρωσία 2010. Το Κρεμλίνο του Ζαράισκ είναι ένα μοναδικό ιστορικό μουσείο που έχει μοναδική συλλογή των αρχαιολογικών ευρημάτων που έγιναν στο Ζαράισκ. Έχει ένα μοναδικό άγαλμα, το Βίσονα, και έχει διατηρηθεί πλήρως. Υπάρχει ένα πολιτιστικό πρόγραμμα ρωσικά αγροκτήματα που σας δίνει τη δυνατότητα να επισκεφτείτε το Σάχματοβο και πολλά άλλα από τα 320 αγροκτήματα που βρίσκονται στην περιφέρεια της Μόσχας. Υλοποιείται ένα μοναδικό πρόγραμμα αποκατάστασης των αγροκτημάτων. 46 από αυτά έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και αποκαθίστανται από τους επενδυτές, περιλαμβάνουν ξενοδοχεία, μποτίκ, εστιατόρια κτλ. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η αναστήλωση του αγροκτήματος των Αΐκεν με τη δημιουργία του ξενοδοχείου μποτίκ. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης επισκέψεις στα εργοστάσια λαϊκής τέχνης. Από τις γιαγιάδες μας έχουμε κληρονομήσει τα μαντήλια του Παύλου Πασάτ, τους δίσκους του Ζόστοβο. Υπάρχουν εργοστάσια στο Ζόστοβο, στο Ντουλιόβο, στην Ξέλη, στο Βερμπίλκι, στο Κλίν, που φτιάχνουν χριστουγεννιάτικα στολίδια, αντικείμενα από πορσελάνη. Τα εργοστάσια αυτά διαθέτουν μουσεία, πραγματοποιούν master classes και οι επισκέπτες μπορούν να τα παρακολουθήσουν. Συνολικά στην περιφέρεια της Μόσχας υπάρχουν 238 διαδρομές που μπορούμε να σας προτείνουμε. Θα ήθελα να σταθώ σύντομα σε δύο από αυτές. Αφορούν τον νότο και τον βορρά της περιφέρειας της Μόσχας. Η διάρκεια της πρώτης ξενάγησης είναι 2 μέρες. Έχοντας φύγει από τη Μόσχα, οι επισκέπτες επισκέπτονται το Μέλιχοβα, το Ζαράισκ και την Καλόμνα και επιστρέφουν στη Μόσχα. Επισκέπτονται το Λογοτεχνικό Μουσείο του Τσέχοφ, επισκέπτονται μια πηγή με θαυματουργό νερό, το Κρεμλίνο του Ζαράισκ. Η δεύτερη εκδρομή περιλαμβάνει το Μπράμτσοβο, την Λαύρα του Αγίου Στεργίου, το Κρεμλίνο του Δμήτροφ, το Μουσείο του Μεντελεύ και το Μπλοκ, το Μουσείο Τσαϊκόφ,
Ζαχαρόφσκι, τη Μονή Νεερουσαλήμ και το αγρόκτημα Αμπράμτσεβο. Για την διευκόλυνση των τουριστών έχει εκπονηθεί η τουριστική πύλη Αφίσα της περιφέρειας της Μόσχας. Ο βασικός σκοπός του project είναι η δημιουργία ενός ενημερωτικού πεδίου που παρέχει στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής πληροφορίες για τα βασικά αξιοθέατα της περιφέρειας. Υπάρχει ένας γαστρονομικός χάρτης, υπάρχει ένας χάρτης των πάρκων της περιφέρειας της Μόσχας. Περιλαμβάνει ήδη 82 τουριστικές διαδρομές. Ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί στα 200. Μπορούμε να σας προσφέρουμε αναψυχή στα πάρκα, όπως και αθλητικό τουρισμό, γκολφ κτλ. Μπορεί κανείς να επισκεφτεί και τις παραλίες της περιοχής της Μόσχας. Πρόκειται για την τεχνητή λίμνη του Κλιάσμα, την λίμνη Σένιας και τις άλλες παραλίες της περιφέρειας της Μόσχας. Ο χειμώνας δεν θα ήταν τόσο όμορφος αν δεν υπήρχαν χειμερινά σπορ. Υπάρχουν χιονοδρομικά κέντρα με πολύ καλή υποδομή. Οι άνθρωποι που δεν έχουν ξανακάνει σκι μπορούν να επισκεφτούν αυτά τα κέντρα και στη συνέχεια να πάνε σε κάποια άλλα κέντρα. Το 2015 ο αριθμός των αφήξεων στην περιφέρεια της Μόσχας ήταν 11,5 εκατομμύρια. Περιμένουμε όλους σας στην περιφέρεια της Μόσχας. Θα χαρούμε να σας δούμε και οι δυνατότητές μας μας επιτρέπουν να σας υποδεχτούμε όλους. И синергатиси ту. Немножко перефразировал на английскую фамилию Бостанжоглио. Είναι το επώνυμό μου. Σήμερα θα αναφερθώ στον παιδικό κοινωνικό τουρισμό, στο σύστημα εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Είναι ένα μοναδικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί τουριστικές μορφές δραστηριότητας και επιμορφωτικά προγράμματα. Διαμορφώθηκε πριν από 98 χρόνια. Μετά από 2 χρόνια θα τιμήσουμε την εκατονταετία από τις ειδήσεις αυτού του συστήματος. Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας αυτού του τομέα είναι ο αντίστοιχος οργανισμός που αποκοινούμε 200 περιφερειακές οργανώσεις και τοπικές αυτοδιοίκησης οργανισμούς δημιουργεί μερικές κατευθύνσεις τουριστικές, περιηγητικές των περιφερειών. Στη Ρωσική Ομοσπονδία υπάρχουν 14 εκατομμύρια μαθητές σχολείων και 18 εκατομμύρια σπουδαστές. Αν λάβουμε υπόψη από κοινού την νεολαία λοιπόν και τον τουρισμό, και είναι ορθό να αναφέρουμε το γεγονός ότι η καλύτερη διπλωματία είναι η παιδική διπλωματία, καθότι εάν το παιδί έστω και μία φορά βρεθεί κάπου, φυσικά και θα θυμηθεί τον τόπο αυτό και θα προσκαλέσει τους φίλους και τους γονείς του εκεί. Η εξωμαθητική δραστηριότητα συνεπαγείται ότι οι μαθητές συμμετέχουν σε διάφορους κύκλους αυθενέργειας όπου λαμβάνουν συμπληρωματικές γνώσεις και δεξιότητες. Στη Ρωσία έχουν διαμορφωθεί τέτοια είδη αθλητισμού όπως ο τουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός. Αναπτύσσεται μια κατεύθυνση των νεαρών ερευνητών περιφερειών. Υπάρχει λοιπόν μια εκδρομική δραστηριότητα που είναι ένα από τα θεμελιώδη πεδία γνωστικών αντικειμένων του πεδίου.
Πάνω από 4.000 χιλιόμετρα είναι κατά μήκος η χώρα. Γι' αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό το παιδί να μην γνωρίζει απλώς τον τόπο που γεννήθηκε, τη γενέτρια του, αλλά το σύνολο της χώρας. Να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του πλήρως μέλος πολίτη αυτής της χώρας. Το 2011 θεσπίστηκε η νέα πολιτισμική πολιτική. Για πρώτη φορά μετά τη Σοβιετική Ένωση υπήρξαν ορισμένες υποχρεώσεις για την αγωγή του πολίτου της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Και η πολιτισμική διαπαιδαγώγηση είναι βασική συνιστόσα αυτής της διαπαιδαγώγησης. Ο παιδικός και νεανικός τουρισμός είναι βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης που αναπτύσσεται σε τρεις κατευθύνσεις. Είναι οι εκπαιδευτικές εκδρομές που συμπεριλαμβάνει και πολιτισμικό τουρισμό, ενεργητικός αθλητικός τουρισμός και περιφερειακές ερευνητικές εκδρομές και πατριωτική διαπαιδαγώγηση. Κάθε κατεύθυνση έχει τις ιδιαιτερότητες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Και για ένα λεπτό θα σταθούμε σε κάποια από αυτά. Οι εκπαιδευτικές εκδρομές, πάνω από 3 εκατομμύρια μαθητών συμμετέχουν σε εκδρομές. Και αυτές είναι εκπαιδευτικές κατεξοχήν εκδρομές, οι οποίες εντάσσονται στο γενικό πρόγραμμα μαθημάτων του σχολείου. Και η Ελλάς προβάλλει ως η μέκα τέτοιων προγραμμάτων, καθότι η ιστορία του κόσμου, η ιστορία του χριστιανισμού είναι κάτι άμεσα προσπελάσιμο εδώ. Περιλαμβάνονται επισκέψεις μνημείων, μουσείων, εκθέσεων. Γεγονός το οποίο παρέχει μια δυνατότητα εποπτικοποίησης του εκπαιδευτικού, της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να παράσχει κίνητρα στο παιδί για τη γνώση του νέου. Αποκοινούμε την λήψη εκπαιδευτικών αξιών. Ο αθλητικός τουρισμός, ο αθλητικός προσανατολισμός είναι μεγάλης κλίμακας κοινωνικό κίνημα, το οποίο δεν διαθετεί μόνο καθήκοντα φυσικής αγωγής και ανάπτυξης της νέας γενεάς, αλλά και ευρέως φάσματος προβλήματα κοινωνικοποίησης των παιδιών και της νεολαίας. Οι διάφορες εκδομές και περιηγήσεις παρέχουν τη δυνατότητα να καταβάλει προσπάθεια ο νέος για την αφομοίωση διαφόρων αντικειμένων. Αυτό παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να μην έχουν διδακτική απλώς αντίληψη, να καταρρύπτονται στερεοτυπικές αντιλήψεις όσον αφορά τις πεποιθήσεις του ανθρώπου. Γι' αυτό έχουμε συμπληρωματικά παιδαγωγικά αποτελέσματα. Σήμερα στις εκδρομές και τις περιηγήσεις λαμβάνουν μέρος πάνω από 750.000 παιδιά. Η κατεύθυνση μελέτης και εξερεύνησης των περιοχών είναι ένας τομέας στον οποίο εμπλέκονται πάνω από 3 εκατομμύρια παιδιά. Συμπεριλαμβάνονται μουσεία και διάφορα άλλα εκπαιδευτικά κέντρα. Υπάρχουν πάνω από 16.000 σχολικά μουσεία. Στον παιδικό ρωσικό τουρισμό ιδιαίτερη θέση έχει και ο διεθνής τουρισμός, συμπεριλαμβανομένου και του ευρωπαϊκού. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η κοιτίδα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, αλλά και το κέντρο της Ορθοδοξίας. Αδιαφεσβήτητα ενδιαφερόμεθα, ούτως ώστε σημαντικό στοιχείο των επισκέψεων είναι οι πολιτισμικές ανταλλαγές και η αύξηση, η αναβάθμιση του γενικότερου μορφωτικού επίπεδου. Μπορούμε να προτείνουμε πολλά και στους Έλληνες συναδέλφους. Στη Ρωσική Ομοσπονδία λειτουργούν μοναδικά εκπαιδευτικά συμπλέγματα όπως το ARTEC, Αρλιώνα Ξμένα, που συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο ρεκόρ του Guinness, διότι κάθε χρόνο υποδέχονται πάνω από 35.000 παιδιά. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των παιδικών αυτών ιδρυμάτων είναι το γεγονός ότι τα παιδιά εκεί και ξεκουράζονται, έχουν αναψυχή, ψυχαγωγία και επίσης εκπαιδευτικά προγράμματα εκπαραλλήλουν τα παραπάνω. Αναπτύσσεται επίσης ο νεανικός τουρισμός ως μέσο γνώσης. Υπάρχουν επίσης και διάφορες εκδηλώσεις που αφορούν γεγονότα και συγκεκριμένες επαιτίους. Χρειάζονται ειδικά προγράμματα για τα παιδιά αλλά και για την νεολαία ευρύτερα, για την ανάπτυξη του φοιτητικού τουρισμού, του σχολικού τουρισμού. Καλούμε όλους τους Έλληνες φίλους και εταίρους να μας επισκεφθούν. Θα μπορέσετε να δείτε και τον λαϊκό πολιτισμό, όπου η Ανατολή συναντά τη Δύση και ο Βορράς συναντά τον Νότο.
Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα οι αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα φίλοι. Είναι αρκετά δύσκολο να μιλάς τώρα όταν έχει περάσει η ώρα, όλοι είναι κουρασμένοι και θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Θέλω να την παρουσίασή μου να τη σπάσω σε τρία μέρη. Η πρώτη είναι οι τάσεις του παγκόσμιου τουρισμού και τι βλέπουμε τώρα γενικά και τη συνδρομή του τουρισμού πάνω στην οικονομία. Επίσης την παρουσίαση του προφίλ του Ρώσου τουρίστα βάσει της εταιρείας μας, δηλαδή και αυτά που βλέπουμε εμείς και τις προτιμήσεις των Ρώσων, αυτά που βλέπουμε εμείς. Και το τρίτο κομμάτι είναι το κομμάτι το οποίο είναι και το πιο σημαντικό πιστεύω, το κομμάτι το οποίο περιγράφει πώς βλέπουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν οι Ρώσοι τουρίστες. Θέλω να ξεκαθαρίσω από τώρα ότι κάποια πράγματα δεν με βρίσκουν πάντα σύμφωνο, κάποια πράγματα δεν θα αρέσουν σε πολλούς, γιατί αυτά τα συμπεράσματα τα βγάζουμε βάσει των ερωτηματολογίων που συλλέγουμε από τους τουρίστες μας. Εννοείται πάντα κάποιοι υπερβάλλουν, εννοείται η Ελλάδα είναι πολύ ωραία και για μένα είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο και έτσι είναι, αλλά θέλω στο φόρουμ αυτό να τονίσουμε και κάποια πράγματα τα οποία είναι προβληματικά για να τα διορθώσουμε, για να μπορέσουμε να έχουμε ακόμα καλύτερο προϊόν. Γι' αυτό άλλωστε και η ομιλία μου είναι στα ελληνικά, γιατί πιο πολύ θα απευθύνεται στους Έλληνες που συμμετέχουν εδώ, στους φορείς, από το Υπουργείο και όχι μόνο. Λοιπόν, οι τάσεις του παγκόσμιου τουρισμού αυτή τη στιγμή έχουμε τα έσοδα του τουρισμού έχουν αυξηθεί κατά 3,6%. Αυτά είναι τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και μάλιστα για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο τουρισμός δείχνει τόσο σημαντική αύξηση. Τα συνολικά έσοδα από το τουρισμό έφτασαν το 1,4 δις δολάρια, δηλαδή 3 δολάρια, συγγνώμη, δηλαδή 4 δις την ημέρα. Δηλαδή σε ένα μήνα θα είχαμε κλείσει το χρέος μας εάν είχαμε τα έσοδα του τουρισμού τώρα στη χώρα μας. Λοιπόν, οι αφήξεις αυξήθηκαν κατά 4,4% και έφτασαν το 1,18 δις άτομα. Και η αύξηση του διεθνούς τουρισμού στο σύνολο εξαγωγών αυτή τη στιγμή είναι 7% και είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο των εξαγωγών άλλων κλάδων που είναι στο 2,8%. Και στο rating των εξαγωγών αυτή τη στιγμή ο τουρισμός είναι στη τρίτη θέση μετά από τις εξαγωγές πετρελαίου και των χημικών προϊόντων. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και η συνδρομή του τουρισμού από ό,τι βλέπετε ότι είναι πολύ πιο σημαντική από ό,τι νομίζουν πάρα πολλοί. Λοιπόν, επίσης, οι χώρες που είναι οι ηγέτες στον παγκόσμιο τουρισμό, όπως γνωρίζετε αυτή τη στιγμή, είναι η ΗΠΑ, Κίνα και η Ισπανία. Τα έσοδα της Ισπανίας είναι 57 δισεκατομμύρια δολάρια, ουσιαστικά σχεδόν το 1/3 του ΑΕΠ της χώρας μας. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικά τα έσοδα. Και όσον αφορά τα έξοδα των τουριστών αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, η Κίνα είναι η χώρα νούμερο 1. Η Ρωσία παραμένει στις πρώτες 10 χώρες παγκοσμίως, από την 6η θέση έχει κατέβει στην 7η θέση και τα έξοδα των Ρώσων στο τουρισμό είναι 35 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα έξοδα αυτά βέβαια είναι 30% κάτω σε σχέση με το 2014 και τα έξοδα αυτά επίσης και οι αφήξεις των Ρώσων έχουν πέσει στο 30%. Λοιπόν, και τώρα θέλω να προχωρήσω και στο προφίλ του Ρώσου τουρίστα σύμφωνα με την εταιρεία Τεστούρ βέβαια πάντα. Από ό,τι βλέπετε ότι όταν ξεκινήσαν οι Ρώσοι να ταξιδεύουν, κυρίως κλείνανε ταξίδια σε ξενοδοχεία 3 και 4 αστέρων, το οποίο η τάση αυτή αλλάζει συνέχεια κάθε χρόνο και έχουμε φτάσει το 2015 και παρόλο που υπάρχει υποτίμηση στο ρωσικό εθνικό νομίσματος, παρόλα αυτά 48% των πελατών μας ήταν στα 5 άστερα ξενοδοχεία. Βλέπω και τις προκρατήσεις τώρα αυτή τη στιγμή, οι οποίες πάνω είναι αυτή τη στιγμή πάνω και έχουμε πολύ καλές κρατήσεις στα 5 άστερα ξενοδοχεία και έχουμε και πρόβλημα στα 3 άστερα ξενοδοχεία. Δηλαδή, όταν λέω πρόβλημα, τι εννοώ? Ότι πέρυσι, όταν κάναμε και τις σκέψεις τι θα περιμένουμε, είχα πιστέψει ότι ίσως η κοινή ζήτηση θα είναι πιο πολύ στα 3 άστερα. Έχουμε πάρει πολλά 3 άστερα ξενοδοχεία, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν τόσο μεγάλη ζήτηση όσο τα 5 άστερα. Δηλαδή, συνεχίζει η Ελλάδα και έχει μεγάλη ζήτηση στα 5 άστερα ξενοδοχεία. Όσον αφορά στη μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών, αυτή τη στιγμή το 2015, δηλαδή ξεκινήσαμε πάλι από 6 νύχτες, έχουμε φτάσει 11. Το 2015 η μέση διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα ήταν 10 νύχτες. Αυτό που έχει πει ο κύριος Μπαρζίκιν ότι αυτή τη στιγμή είναι στα 7, αυτό δείχνει ότι στην Ελλάδα οι τουρίστες μένουν παραπάνω, είναι 10 νύχτες. Και οι κρατήσεις που έρχονται τώρα δείχνει ότι η μέση διάρκεια παραμονής είναι 11 νύχτες. Δηλαδή πάλι αυξάνεται η μέση διάρκεια παραμονής, το οποίο και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
Τώρα, οι πελάτες αναφύλο. Εδώ πέρα βλέπετε ότι κυρίως η πελατεία είναι από 25 ετών έως 45 και αυτό που είναι ενδιαφέρον, το εδώ και μάλλον γυρνάει και κάποια ερωτήματα, ότι η πλειοψηφία από 45 και πάνω, η μεγάλη πλειοψηφία είναι γυναίκες. Άρα είτε άντρες πεθαίνουν πολύ νωρίς στη Ρωσία, είτε απλά οι γυναίκες ζουν καλύτερα και έχουν λεφτά να ταξιδεύουν. Αυτό είναι ένα πράγμα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, και κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει όλους, ότι η μέση τιμή του πακέτου διακοπών που είχαμε το 2014 για όλους τους προορισμούς ήταν 1.259 δολάρια ανά άτομο, ενώ η Ελλάδα, το πακέτο για την Ελλάδα ήταν 2.830 ευρώ, δολάρια, συγγνώμη. Και τα τοπικά έξοδα του κάθε Ρώσου, ο οποίος επέλεγε το δικό μας γραφείο, δηλαδή το λέω για να μην παρεξηγηθώ, ήταν περίπου 392 ευρώ. Το 2015, από ό,τι βλέπετε και λόγω της υποτίμησης, αυτό αλλάζει και η μέση τιμή του πακέτου έχει πέσει στο 1.196 ευρώ, δολάρια, συγγνώμη, και το ελληνικό πακέτο πήγε σε 2.000 δολάρια. Πάλι είναι πάνω από το μέσο όρο, όμως από ό,τι βλέπετε ότι ενώ η μέση τιμή του πακέτου δεν άλλαξε, πολύ μικρή διαφορά, ενώ η μέση τιμή του ελληνικού πακέτου έχει πέσει. Βέβαια αυτό δεν είναι ότι είχαμε και κόσμο σε ξενοδοχεία που ήταν λιγότερο αστέρων ή πιο φθηνά, αλλά πέρυσι, το έχετε δει όλοι, υπήρχαν πάρα πολλές προσφορές όλη τη σεζόν, οπότε είχαν πολλές προσφορές από το 5 και το 4, οπότε και η μέση τιμή του πακέτου έπεσε, έπεσε και η τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου για την Ελλάδα, οπότε όλα αυτά συνέβαλαν στην, να μειωθεί η τιμή. Και τα έξοδα των εκδρομών έχουν πέσει όμως δυστυχώς στα 256 ευρώ. Θα ήθελα εδώ να μιλήσω για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ρώσοι. Και πάλι σας λέω ότι τα περισσότερα προβλήματα που σημειώνουν οι Ρώσοι τουρίστες είναι τα προβλήματα που δηλώνουν στα ερωτηματολόγια τους. Το οποίο δεν είναι μόνο, είναι τα προβλήματα τα οποία τα έχουμε εντοπίσει πιο πολύ. Είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις στον έλεγχο των διαβατηρίων. Ειδικά φέτος είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε μεγάλη βάση στις πύλες εισόδου. Γιατί η πύλη εισόδου είναι πάντα η πρώτη και η τελευταία εικόνα που μένει στον τουρίστα που έρχεται στη χώρα μας. Ειδικά, εντάξει, η Αθήνα έχει καταπληκτικό αεροδρόμιο, αλλά ειδικά στα νησιά θα πρέπει να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να μην καθυστερούν οι Ρώσοι τουρίστες, να μπαίνουν πιο γρήγορα στη χώρα, ειδικά φέτος που έχει και δακτυλικά αποτυπώματα στην έλεγχο των διαβατηρίων. Επίσης, οι καθυστερήσεις στην άφιξη και στην παραλαβή αποσκευών. Αργούμε και σε αυτό το κομμάτι και οι πελάτες κυρίως τονίζουν αυτό το πρόβλημα. Το τελευταίο που έχω σημειώσει είναι οι απεργίες, γιατί και τώρα που είχαμε τους πελάτες, δυστυχώς το ξέρω ότι ευτυχώς στην Ελλάδα έχουμε δημοκρατία και μπορούμε να ελεύθερα να δηλώνουμε αυτό που πιστεύουμε και να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας, όμως πολλές φορές αυτές οι απεργίες παίζουν αρνητικό ρόλο και στην εικόνα της χώρας. Και θα σας πω κάποια παραδείγματα. Την πρόσφατη απεργία που είχαμε και πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ρωσίας έχουν παίξει στην τηλεόραση ότι στην Ελλάδα υπάρχει ατοδιαχώρητο κτλ. Ότι οι τουρίστες έχουν πρόβλημα. Μας καλούσαν και ρωτάγανε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Εμείς λέγαμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ίσα-ίσα οι τουρίστες δεν έχουν πρόβλημα, γιατί ευτυχώς δεν είχαμε και απεργία των ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας. Άρα όλες οι αφίξεις ήρθαν στην ώρα. Παρ' όλα αυτά όμως, π.χ. στις ακτοπλοϊκές διαδρομές είχαμε ένα πρόβλημα. Και ένα παράδειγμα θα σας πω, οι εκδρομές που είχαμε από την Κρήτη για τη Σαντορίνη, ενώ είχαν δηλωθεί ότι θα γίνουν κανονικά, ο κόσμος έφτασε στο λιμάνι και τελικά δεν ταξίδεψε. Αυτό το πράγμα δηλαδή χτυπάει άσχημα και στον τουρίστα. Δηλαδή ο άνθρωπος το βλέπει και καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος που θέλει να ταξιδέψει στη Σαντορίνη και ξυπνάει πρωί στην Κρήτη και από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι να φτάσει στο Ηράκλειο θέλει 2 ώρες, ουσιαστικά δεν έχει κοιμηθεί, έρχεται στο λιμάνι και αναγκάζει να γυρίσει πίσω. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει να το δούμε, πρέπει να βοηθήσουμε όλο τον τουρισμό μας και να το διορθώσουμε, γιατί είναι αρκετά κακή εικόνα της χώρας μας. Λοιπόν, υποδομές στους αρχαιολογικούς χώρους. Επίσης, βάσει των πελατών, υπάρχει ένα πρόβλημα στις μεγάλες ουρές στους αρχαιολογικούς χώρους, κυρίως στους μικρούς αρχαιολογικούς χώρους. Έτσι, δεν μιλάμε για μουσείο Ακρόπολης, δεν μιλάμε για την Ακρόπολη γενικά, μιλάμε για τα νησιά όπου υπάρχει πρόβλημα και όχι μόνο στα νησιά. Και πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι και η... Ένα λεπτάκι. Είναι στο δεύτερο αυτό.
τα σκουπίδια και τα μπάζα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είχαμε πάρα πολλά ερωτήματα, ειδικά στην αρχαία Ολυμπία, γιατί άλλαξε τη διαδρομή ή η λαμπιδραμία, γιατί υπήρχαν πολλά σκουπίδια. Έχουμε πολλούς πελάτες που έρχονται στην χώρα, πάνε στην εκδρομή στην αρχαία Ολυμπία και βλέπουν, προφανώς ξέρω ότι περισσότεροι είχατε πάει στον νομό Ηλίας, έχετε πάει προς την αρχαία Ολυμπία και είδατε στον δρόμο πολλά σκουπίδια, το οποίο κάτι πρέπει να κάνουμε, γιατί δεν τιμάει την πατρίδα μας. Ξενοδοχειακές μονάδες. Και εδώ διαφωνώ κάθετα. Πιστεύω ότι έχουν πάρα πολύ καλές μονάδες, όμως είναι αυτά που δηλώνουν. Εγώ θα ήθελα να τονίσω μόνο το θέμα του ίντερνετ, γιατί αυτή τη στιγμή όντως στην Ελλάδα με το ίντερνετ έχουμε ένα πρόβλημα. Στα πολλά ξενοδοχεία στα νησιά είτε δεν έχουμε, είτε έχουμε πολύ αργό ίντερνετ, είτε πολύ ακριβό ίντερνετ. Και βάσει των τελευταίων ερευνών έχουμε παρατηρήσει ότι οι πελάτες επιλέγουν, πολλοί πελάτες στο ξενοδοχείο, εάν έχει καλό ίντερνετ και φθηνό ίντερνετ, ή δωρεάν ίντερνετ, συγγνώμη. Ατομικές συμπεριφορές. Πολλές φορές και πάνε στα πρόσφατα είχαμε και στο Ηράκλειο θέματα ότι οι τουρίστες πάνε να περάσουν τη διάβαση των πεζών, δεν σταματάνε τα αυτοκίνητα και είχαμε ατυχήματα και ο κόσμος είχε καταλήξει στο νοσοκομείο γιατί οι οδηγοί ήταν ασυνείδητοι και δεν σταματάνε γιατί δεν έχουν συνηθίσει. Όμως εάν έρθετε στο Ηράκλειο, ειδικά γιατί εγώ τώρα αυτή τη στιγμή ήρθα από το Ηράκλειο και πιο πολύ η παρουσίαση μου έχει να κάνει με την Κρήτη, θα δείτε και στο κέντρο της πόλης πολλοί τουρίστες πάνε να περάσουν τον δρόμο στη διάβαση και κανένας δεν σταματάει. Δηλαδή αυτά τα πράγματα πρέπει επιτέλους να κάνουμε κάτι. Δεν ξέρω, να υπάρχει στα σχολεία μια ειδική ενημέρωση, να υπάρχει πιο σωστή δουλειά. Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έλλειψη σεβασμού προς τους τουρίστες. Εντάξει, όχι πάντα, υπάρχει και αυτό το θέμα. Και έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις, οι οποίες εγώ μάλλον δεν θα αναλύσω γιατί είναι η ώρα 2 παρά και έχουμε αργήσει. Οι προτάσεις είναι απλές και είναι ότι πρέπει να βελτιώσουμε τις πύλες εισόδου στη χώρα, πρέπει να βοηθήσουμε το προσωπικό στα αεροδρόμια και ένα παράδειγμα τώρα που σας είχα πει, αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο Ηρακλείου φέτος έχει 20 αστυνομικούς λιγότερους από πέρυσι, ενώ περιμένουμε περισσότερο κόσμο και ειδικά από χώρες έξτρα Σέγγεν και πρέπει να το κάνουμε και ξέρω ότι το κάνουμε. Αυτά τα πράγματα πρέπει επιτέλους να τα φτιάξουμε, όχι εκ των υστέρων, αλλά πριν ξεκινήσει η σεζόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού, γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουμε εξαιρετική συνεργασία και σαν τουροπερέτορ το βλέπουμε, το αισθανόμαστε. Έχουμε συνεχή επικοινωνία, έχουν αυξήσει τον μπάτζετ για τη διαφήμιση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία. Της Eckert Management Group. Είμαι ξενοδόχος, αξιότιμη συνάδελφη και ασχολούμαι με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και οι γονείς μου είναι επίσης ξενοδόχοι και θα ήθελα να εκφράσω το μεγάλο μου θαυμασμό στους ανθρώπους που δημιούργησαν αυτό το ξενοδοχείο. Κατανοώ πόσο δύσκολο ήταν και πόσο προηγμένες ήταν οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν εκείνη την εποχή και είμαι πεπισμένη ότι δεν είναι το μοναδικό ξενοδοχείο, αν και φαίνεται ότι χτίστηκε πριν από αρκετά χρόνια. Σε ό,τι αφορά τις ρωσικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αναπτύσσονται με απίθανα γοργούς ρυθμούς. Καμιά φορά εκπλήσωμαι ότι κάποια πράγματα που ήταν αποκάλυψη για μας πριν από μερικά χρόνια, τώρα έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των ξενοδοχείων μας. Ανεξαρτήτως που βρίσκονται, σε μεγάλες πόλεις ή σε απομακρυσμένες περιοχές. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μας δίνουν τεράστια δυνατότητα να κάνουμε καριέρα, να ασχοληθούμε με μια ενδιαφέρουσα δουλειά και η ανάπτυξη των ξενοδοχείων ανοίγει τεράστιες δυνατότητες για τις επενδύσεις και προπαντός τις ξένες επενδύσεις. Ας δούμε τι συμβαίνει σήμερα. Θα ήθελα να σας αναφέρω μερικά στατιστικά στοιχεία. Θα είμαι πολύ σύντομη, επειδή η Ρωσία είναι μια τεράστια χώρα, έχουμε πάρα πολλά ξενοδοχεία. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία έχουμε 11.500 ξενοδοχεία. Μπορώ να κάνω λάθος, αξιότιμη συνάδελφη, ίσως κάποιος θα με διορθώσει, αλλά ο αριθμός είναι περίπου αυτός. Τα περισσότερα ξενοδοχεία βρίσκονται στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη. Το 30% των ξενοδοχείων βρίσκεται στη Μόσχα
και το 25% στην Αγία Πετρούπολη. Αρκετά ξενοδοχεία άνοιξαν πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σότσι. Πρόκειται για μια εκπληκτική περιοχή την οποία ανακαλύπτουμε για τον εαυτό μας. Την αγαπούμε όλο ένα και περισσότερο. Θα σταθώ σε αυτήν λίγο αργότερα. Στην περιφέρεια της Μόσχας και στο Εκατερινβούργο βρίσκονται το 4% των ξενοδοχείων και στις λοιπές περιοχές μόλις το 21%. Σε ό,τι αφορά τις τιμές, οι εισηγητές μίλησαν για το πόσο ωραία είναι τα πράγματα και μάλλον σας ενδιαφέρει πόσο στοιχίζουν. Εγώ όταν ετοίμαζα αυτήν την εισήγηση εκπλησόμουν με το χαμηλό κόστος των ξενοδοχείων. Τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία που είναι απρόσθετα για πολλούς Ρώσους είναι προσιτά για τους ξένους επισκέπτες. Οι τιμές που βλέπετε ακόμα και στη Μόσχα με τα πολυτελή της ξενοδοχεία, Four Seasons κτλ. Η τιμή δεν ανεβαίνει πιο πάνω από 550 ευρώ. Οι ρωσικές περιοχές υστερούν λίγο, αλλά συνολικά οι τιμές είναι πολύ προσιτές και η ποιότητα των υπηρεσιών. Έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ να υστερούμε σε σχέση με την Αμερική, με την Ιαπωνία, με τις χώρες της Ασίας. Τώρα όμως προχωρούμε με πολύ γοργούς ρυθμούς σε αυτήν την κατεύθυνση. Όλα τα ξενοδοχεία που θα υποδεχτούν κόσμο κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου θα διαπιστευτούν, θα επιβεβαιώσουν τα αστέρια τους. Πρόκειται για κρατική πολιτική προτυποποίησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα τα ρωσικά ξενοδοχεία, μας φαίνεται ότι η κρίση πρέπει να επηρεάσει αρνητικά τα ξενοδοχεία, ότι οι άνθρωποι θα σταματήσουν να ταξιδεύουν, ότι δεν θα μπορούν να πληρώνουν για μια διαμονή αρκετών ημερών. Η κατάσταση στην αγορά αλλάζει πολύ γρήγορα. Τα ξενοδοχεία επηρεάζουν πάρα πολύ από διάφορους παράγοντες, ακόμα και από την κακοκαιρία, από την έκρηξη ενός ηφαιστείου, από μια χιονοθύελλα. Περιμένουμε επισκέπτες, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να έρθουν και οι διάφορες οικονομικές καταστάσεις, η παγκόσμια οικονομική κρίση, η διακοπή των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των χωρών επηρεάζουν και τα ξενοδοχεία. Είμαστε μια εταιρεία που σχεδιάζει και δημιουργεί και διαχειρίζεται τα ξενοδοχεία και δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις, δεν μπορούμε να κάνουμε σχεδιασμό στην ουσία και ζούμε ανάλογα με τις συνθήκες της σημερινής ημέρας, προσπαθώντας να αφουγκραστούμε, την αγορά και τις συνθήκες της αγοράς. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση που δημιουργήθηκε τώρα, επειδή πάρα πολλοί ξένοι τουρίστες έπαψαν να έρχονται στη Ρωσία και να ταξιδεύουν στη Ρωσία, αυτό επηρέασε πάρα πολύ την κατηγορία των πιο ακριβών ξενοδοχείων. Έπεσαν οι τιμές και έπεσε η πληρότητα. Ωστόσο, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας, αξιότιμοι συνάδελφοι, στο γεγονός ότι η κατάσταση των ξενοδοχείων στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη ήταν τόσο καλή που αυτό που βλέπουμε, η μείωση της πληρότητας στο 48%, αυτό γίνεται αντιληπτό από τους ξενοδόχους της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης ως δυσμενής κατάσταση, αν και γνωρίζουμε ότι αυτή η πληρότητα είναι αρκετά καλή για τα ξενοδοχεία πόλεων και προπαντός για τα ξενοδοχεία πολυτελείας. Σε ό,τι αφορά τα πεντάστερα και τετράστερα ξενοδοχεία, η κατάσταση εδώ είναι αρκετά καλή. Μπερδεύτηκαν εδώ οι αριθμοί, αλλά σήμερα η μέση τιμή είναι 70
50 ευρώ και η πληρότητα ανέρχεται στο 60%. Αυτό αφορά τα ξενοδοχεία της Μόσχας, της Αγίας Πετρόπολης και το Εκατερινβούργο. Πρόκειται για έναν καλό δείκτη. Πράγμα που δείχνει ότι οι επενδύσεις στα ρωσικά ξενοδοχεία έχουν πολύ καλές προοπτικές. Με την υπάρχουσα ισοτιμία πράγματι έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε πολύ ελκτικά ξενοδοχεία για τους ξένους τουρίστες και οι άνθρωποι έρχονται στη χώρα μας με ευχαρίστηση, καμιά φορά έρχονται πριν από ό,τι έχουν προγραμματίσει και φεύγουν πολύ αργότερα, κάνουν βόλτες στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη, βλέπετε πολλούς ξένους τουρίστες και η διάρκεια της διαμονής τους είναι αρκετά μεγάλη. Επειδή είμαι ξενοδόχος, μου φαίνεται ότι ένα ξενοδοχείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που έχει ειδικό του χαρακτήρα. Το ξενοδοχείο είναι ένας χώρος όπου θέλεις να έρθεις. Το ξενοδοχείο είναι ο σκοπός του ταξιδιού. Και επέλεξε για την εισήγησή μου μερικά ξενοδοχεία που μπορούν να αποτελέσουν τον σκοπό του ταξιδιού για τους τουρίστες. Το πρώτο ξενοδοχείο είναι το ξενοδοχείο Ταρέλκα που βρίσκεται στον οικισμό Νταμπάι. Είναι ένα επαρκτό ξενοδοχείο, 8 κλινών που υπάρχει από την Σοβιετική εποχή. Εκεί ζουν οι ορειβάτες, χωράει μόνο 8 άτομα, παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να σου υπόψη το γεγονός ότι το Ντομπάι είναι μια περιοχή που αναπτύσσεται, έχει πολύ καλούς ανελκυστήρες και είναι πάρα πολύ ωραίο. Φυσικά, τι μπορεί να εκπλέξει τους Έλληνες, το χιόνι. Επέλεξα τα ξενοδοχεία που αντανακλούν την ιδιαιτερότητα της χώρας μας που έχει χιόνι το χειμώνα. Βλέπετε μια άλλη περιοχή που βρίσκεται σε ορεινή περιοχή. Έχει χτιστεί από το χιόνι, λειτουργεί μόνο τον χειμώνα, τον Μάιο το χιόνι λιώνει, βρίσκεται στην Καμτσάτκα, σε απόσταση 70 χιλιόμετρων από το Πετροπαύλο-Καμτσάτσκι. Πρόκειται για ιγλού των Εσκιμών, φτιαγμένα από χιόνι. Δίπλα βρίσκεται ένα σπα, ένα θέρετρο. Δίπλα σε αυτά τα ιγλού βρίσκεται μια πισίνα με ζεστό νερό, όπου μπορεί κανείς να κάνει μπάνιο όλο το χρόνο. Υπάρχουν λουτρά κτλ. Όλα αυτά συνήθως ταυτίζονται με τη Ρωσία. Ένα απίθανο ξενοδοχείο που λέγεται Λίπρος Οτέλ, βρίσκεται στο βουνό Ελμπρούς, στη νότια πλαγιά του βουνού. Φιλοξενεί τους ορειβάτες. Πρόκειται για το ξενοδοχείο που βρίσκεται σε υψηλότερο υψόμετρο. Το υψόμετρο είναι 4.000 μέτρα. Όλες οι τεχνολογίες που υπάρχουν σε αυτό το ξενοδοχείο αποβλέπουν στην διασφάλιση της πλήρους αυτάρκειας. Δηλαδή πρόκειται για εγκαταστάσεις λιωσίματος του χιονιού κτλ. Και τα διαμερίσματά του θυμίζουν ένα διαστημόπλιο, τα έχουν φέρει από την Ιταλία και είναι συνήθως γεμάτο σε διάκριση από το προηγούμενο ξενοδοχείο. Αυτό το ξενοδοχείο είναι ένα σπίτι ξενοδοχείο που βρίσκεται στην Κοιλάδα Κράσνεα Παλιάνα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' αρέσει να το επισκέπτομαι με τα παιδιά μου, επειδή δεν έχει μόνο ωραίους εσωτερικούς χώρους και ωραία και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Εκεί ζουν πολύ καλά και καλοπροαίρετα άλογα και γάτες. Πρόκειται για μια γιορτή για τα παιδιά. Ακόμα μια πολύ καλή δυνατότητα για διακοπές είναι η λίμνη Βαϊκάλη. Πρέπει κανείς να επισκεφτεί ορισμένα μέρη για να καταλάβει αν τον υποδέχονται. Αν σε υποδέχεται η Βαϊκάλη, θα σε τροφοδοτεί με ενέργεια. Σας δείχνω τις γιούρτες.
Δεν έχει καμία σημασία τι βρίσκεται γύρω σου. Στη Βαϊκάλη ξεχνώ τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, παρόλο που είμαι ξενοδόχος. Με ενδιαφέρει η ενέργεια που εκπέμπει και με τραβάει πολύ η Βαϊκάλη. Και πάντοτε πηγαίνουμε τους ξένους επισκέπτες στα ρωσικά αγροκτήματα, στα πρώην τσιφλίκια. Ναι, αλλά δεν πρέπει να το παρακάνει κανείς. Αν τα ξενοδοχεία δεν είναι καλά, δεν θέλεις ούτε να φεύγεις ούτε να μείνεις μέσα. Αυτό το αγρόκτημα βρίσκεται κοντά στο Πούσκινσκι Γκόρε, έχει μόνο 10 δωμάτια, αλλά έχει αποκατασταθεί ατμόσφαιρα ενός ρωσικού αγροκτήματος της εποχής του Πούσκιν. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο ξενοδοχείο Ερμιτάς. Πρόκειται για ένα γνωστό επίσημο ξενοδοχείο του Κρατικού Μουσείου Ερμιτάς, που συνδέεται με το Ερμιτάς με πολλούς δεσμούς, με ειδικές ξεναγήσεις, τους εσωτερικούς χώρους κτλ. Και το πιο αγαπητό μου ξενοδοχείο αυτή τη στιγμή. Συμμετείχαμε στον σχεδιασμό του. Το βλέπουμε με πολύ μεγάλη τρυφερότητα. Είναι το ξενοδοχείο Μπαγκατήρ Λεβέντης, που δημιουργήθηκε με βάση τα Disneyland που υπάρχουν, μιμείται το Disneyland. Έχει το σπίτι της μάγισσας με σκούπα. Λοιπόν, εκεί έχουν υπάρχει αναπαράσταση των ηρώων των ρωσικών παραμυθιών. Αρχίζει από τα διόροφα κρεβάτια που λατρεύουν τα παιδιά. Όταν τα παιδιά μπαίνουν στο ξενοδοχείο, εσύ καταλαβαίνεις ότι τελικά μπορείς να ξεκουραστείς, επειδή τα παιδιά είναι απασχολημένα και μαθαίνουν πολλά καινούργια πράγματα, μαθαίνουν τις υποθέσεις των παραμυθιών, παίζουν κτλ. Έχει καρουσέλ, έχει πολλά πράγματα. Ο τουρισμός αλλάζει πάρα πολύ, αλλάζουν οι σχέσεις μας με τους επισκέπτες μας. Κάποτε κάποια πράγματα, για κάποια πράγματα πλήρωνας, τώρα γίνονται δωρεάν, όπως το Wi-Fi. Αλλάζει ο σκοπός του ταξιδιού. Οι άνθρωποι δεν ταξιδεύουν για επιχειρηματικούς σκοπούς. Το διαδίκτυο έχει αλλάξει κατά πολύ την εικόνα του κόσμου. Μπορούμε να υπογράφουμε διάφορες συμβάσεις ηλεκτρονικά, κατά τη γνώμη μου. Η αποστολή των ξενοδόχων σήμερα είναι η δημιουργία των εντυπώσεων, ούτως ώστε το ξενοδοχείο να στηρίζει την ιδιομορφία της περιοχής και να έχει κάποια αντίληψη που θα βοηθήσει τον άνθρωπο να αγαπήσει τον τόπο που επισκέπτεται. Αναλύοντας, θα παραμείνουν αρχές της φιλοξενίας. Σας προσκαλούμε στη Ρωσία και σας ευχαριστώ πολύ.